σημεία στην περιοχή Κλήρου και η άλλη στην Λεμεσό, στην Σωτήρα Λεμεσού. Πάμε πρώτα σε αυτήν την τεραστία διαστάσεω πυρκαγιά στην περιοχή Κλήρου Αγίου Επιφανίου. Μάλιστα, και εγώ ήταν μέχρι πρώτη το Πευκοδάσο εκεί στην περιοχή. Ο κύριο Ανδρέα Χρήστου, εκπρόσωπο τύπου του τμήματο Δασών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα εκεί στην Κλήρου? Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Έχουν τεθεί υπό έλεγχο τα περισσότερα μέτωπα. Υπάρχουν κάποιε αιστείε περιφερειακά της Πυρκαγιάς. Θα χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επιχειρήσεις να συνεχιστούν με πεζοπόρα τμήματα για να διασφαλιστεί ότι μέχρι το πρωί θα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Δηλαδή ανακοινώνουμε τώρα ότι είναι υπό μερικό έλεγχο η Πυρκαγιά, οι δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται εκεί και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Άρα έχει τεθεί υπό έλεγχο, μας λέτε, βοήθησε σε αυτό και η χρήση των πτυτικών μέσων. Πάντως είναι υπό έλεγχο και θα μείνετε εκεί για να βγει η νύχτα και με το πρώτο φως της ημέρας να μπορείτε να ξαναξιολογήσετε την κατάσταση, έτσι. Τα πτυτικά μέσα είναι από την πρώτη στιγμή της έκρηξης της πυρκαγιάς που βρίσκονται στην περιοχή. Τώρα έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους. Γνωρίζουμε την έκταση της ζημιάς, κύριε Χρήστου? Είναι γύρω στα 25 εκτάρια πυκνού πευκοδάσους. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν εξοχικές κατοικίες εκεί, σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν και η πυρκαγιά μπήκε και στην αυλή εξοχικών. Όμως, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων στην περιοχή, δεν έχει την αναζημιά στις κατοικίες. Έχετε καθόλου ένδειξη, παρόλο που είναι νωρίς για μια τέτοια κουβέντα, έχετε καθόλου ένδειξη από τι ξεκίνησε αυτό το κακό? Η πρώτη πληροφορία είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά σε εξοχική κατοικία. Άρα, πολύ πιθανόν ο ανθρώπινος παράγοντας να ήταν αυτός που οδήγησε στην πυρκαγιά και λόγω των δυνατών ανέμων που έπαιρναν γύρω στις 3,5 με 4, να εξελίχθηκε αμέσως σε μεγάλη πυρκαγιά. Να είστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το μέτωπο αυτό. Και πάμε κατευθείαν στη Λεμεσό και στο Λουκάς Παθάρη. Θα δείξουμε σε πολύ λίγο και αμοντάριστα πλάνα. Μόλις μας έρχονται από την Λεμεσό, είχαμε και εκεί εκτός ελέγχου πυρκαγιά, στη Σωτήρα. Λουκάς Παθάρη, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Λεμεσό. Δυστυχώς, άλλο ένα χωριό της πόλης, η Σωτήρα της Λεμεσού, βρέθηκε αντιμέτωπο με αδιφάγες φλόγες, οι οποίες απείλησαν σπίτια της κοινότητας και είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από αυτά, ενώ τους δόθηκαν και οδηγίες να είναι έτοιμοι, εάν χρειαστεί να εκκαινώσουν το χωριό τους. Η πύρινη λέλαπα άρχισε στις 4:30 και σε σύντομο χρόνο, λόγω κυρίως των σφοδρών ανέμων, άρχισε να καίει τα πάντα στο περασμά της. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν 9 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνέβαλαν και 3 οχήματα των Βρετανικών βάσεων, καθώς και μέσα ειδικότερα ελικόπτερα της πυροσβεστικής της αστυνομίας και των Βρετανικών βάσεων. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πριν από μισή περίπου ώρα, αφού έκαψε ένα μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο. Λόγω της πυρκαγιάς είχε κλείσει η λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου που οδηγεί προς την Πάφο. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας φέρεται να είναι η αιτία της νέας πυρκαγιάς που απείλησε κατοικίες στη Σωτήρα και έδωσε συνέχεια σε αυτή την πύρινη λέλαπα που συνεχώς απειλεί χωριά της επαρχίας Λεμεσού τις τελευταίες μέρες. Ούτε και σε αυτή την περίπτωση λέμε να βάλουμε μυαλό. Και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας κάνει το θαύμα του. Σε ό,τι έχει απομείνει πράσινο σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, Λουκάς Παθάρη, αλλά υπό μερικό έλεγχο και αυτό το μέτωπο των πυρκαγιών.